Επίθεση από αγνώστους δέχτηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το εκλογικό κέντρο του υποψήφιου δημάρχου και επικεφαλή της παράταξης Συνεργασία Ανάπτυξη Συνοχή στο Σουφλί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το βράδυ της Τρίτης, ένας ή περισσότεροι δράστες έκοψαν με κάποιο είδους μαχαίρι τις μεγάλες αφίσες που είχαν τοποθετηθεί στην πρόσωψη του εκλογικού κέντρου, που σύντομα μάλιστα πρόκειται να εγκαινιαστεί. Λίγες ώρες μετά, το επόμενο βράδυ, αφού βέβαια πρώτα είχαν αντικατασταθεί, άγνωστοι πάλι έσκησαν για άλλη μια φορά τις αφίσες, των οποίων η αξία εκτιμάται μεγαλύτερη των 300 ευρώ έκαστη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική διεύθυνση της περιοχής, καμία κάμερα από τις τριγύρω τράπεζες δεν είχε τη σωστή κλίση ώστε να μπορέσουν να βρουν τους δράστες. Το ζήτημα πλέον έχει λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης μέσω μήνυσης που έχει κατατεθεί προς αγνώστους. Εμείς καταδικάζουμε τα δύο απανωτά περιστατικά που συνέβησαν τα τελευταία 24 ώρα στο εκλογικό μας κέντρο. Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική είναι γεμάτη συμβολισμούς και αυτό το πράγμα εδώ κάτι συμβολίζει. Πρεσβεύουμε το κάτι διαφορετικό, το χαμόγελο, την ανάπτυξη, πιστεύουμε στη νέα γενιά και αυτά τα περιστατικά δεν μας πτωούν, αντιθέτως μας δυναμώνουν. Ο επικεφαλής της παράταξής μας, ο Παναγιώτης ο Καλακίκος, έχει καταθέσει ήδη μήνυση και η διαδικασία θα πάρει τη δικαστική οδό.